Σχετικά με το ερώτημά σας, θέλω να αναφέρω το εξής, γιατί ξεκινήσατε και έτσι με το πότε θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα, όταν ξεκινήσατε την εκπομπή. Με μία τοποθέτηση του Μιχάλη Γκλεζάκου, του καθηγητή, που είπε ότι απαιτούνται 2-3 χρόνια. Εγώ λέω ότι απαιτούνται 20 χρόνια και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Απολύθηκα από το στρατό το 2010, όταν είχαμε την προηγούμενη κρίση. Τότε λοιπόν ακούγαμε το επιχείρημα ότι κάντε λίγο υπομονή, σφίχτε λίγο το ζωνάρι, κόφτε λίγο τους μισθούς και τις συντάξεις. Την περιβόητη πολιτική των μνημονίων που υλοποίησε πρώτα το ΠΑΣΟΚ, μετά η ΝΟΥΔΟΥ, μετά ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι αυτοί, το μνημόνιο 1, το 2, το 3 και πάει λέγοντας, για να έρθει η κανονικότητα. Εμείς, σαν ΚΚΕ, λέγαμε από τότε ότι η πράσινη ενέργεια, την οποία και η ΝΟΥΔΟΥ και η ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ τρέχουν για το ποιος θα υλοποιήσει πιο γρήγορα, θα φέρει πανάκριβο ρεύμα, λέγαμε επίσης ότι δεν βγαίνει το σύστημα και ότι η νέα κρίση είναι πρώτο πυλών. Όπως και ήρθε η νέα κρίση. Η απάντηση στη νέα κρίση, και αυτό είναι η ειρωνία της τύχης, αν θέλετε, ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι σοσιαλδημοκρατικό κόμμα έκανε νεοφιλελεύθερη διαχείριση. Η νέα κρίση, η κρίση του 19-20-21, η τωρινή, αν θέλετε, κρίση, προσπαθεί να τη διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με επεκτατική πολιτική, με τύπωμα χρήματος, και το διαχειρίζεται η ΝΟΥΔΟΥ που είναι υποτίθεται φιλελεύθερο και δείχνει, αν θέλετε, την ειρωνία των πραγμάτων. Ωστόσο, εμείς επιμέναμε και λέγαμε και ότι ούτε αυτή η μορφή διαχείρισης του καπιταλισμού μπορεί να δώσει κάποιο αποτέλεσμα, γιατί θα οδηγήσει στον πληθωρισμό. Λέω λοιπόν, ξεκινάμε αυτό με το οποίο, με την τοποθέτηση του καθηγητή που λέτε, και εγώ λέω ότι κανονικότητα με την έννοια της επιστροφής στην κατάσταση του 2007 για τα εργατικά λαϊκά στρώματα δεν υπάρχει πουθενά στον ορίζοντα. Όσο συνεχίζεται αυτή η διαχείριση, όσο το ερώτημα είναι αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, τα εργατικά λαϊκά στρώματα θα στενάζουν. Πρώτα από τις κομμένους μισθούς, τσακισμένες συντάξεις, μετά από τον πληθωρισμό που θα τσακίζει τα κόκκαλα. Τι θα πρέπει να γίνει, κύριε Λιονίδη? Μισό λεπτό, θα φτάσω και σε αυτό. Μετά από μια ενεργειακή κρίση, υπάρχει το ερώτημα ποιος φταίει για την πολύ ψηλή τιμή της ενέργειας. Και εγώ θα απαντήσω με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Φυσικά έχουμε πολύ ψηλή τιμή ενέργειας στην Ελλάδα και ο λόγος είναι απλός. Με την πολιτική της πράσινης μετάβασης και με την πολιτική των ΑΠΕ, με το γεγονός ότι φυτέψαμε όλα τα βουνά με ανεμογεννήτριες, την πολιτική που τρέχει πάλι, ξαναλέω. Πρώτα η Νέα Δημοκρατία, μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά πάλι η Νέα Δημοκρατία, με ένα τσακωμό ανάμεσά τους, ποιος θα φυτέψει περισσότερες ΑΠΕ. Υπενθυμίζω ότι το κόστος ηλεκτροπαραγωγής από μια ΑΠΕ είναι πάνω από 30 λεπτά η κιλοβατόρα, αν τα βάλετε όλα κάτω. Τώρα δεν έχει σημασία πώς επιμερίζονται, σε αντιδιαστολή με το κόστος της λιγνητοπαραγωγής που είναι 5 λεπτά η κιλοβατόρα. Όταν λοιπόν θέλει να καταλάβει κανείς γιατί υπάρχει ακριβό ρεύμα από το προηγούμενο καλοκαίρι, πρέπει να δει τον ένοχο. Και ο ένοχος είναι η ΑΠΕ, είναι το πανάκριβο φυσικό αέριο, είναι τα τεράστια κέρδη που βγάζουν αυτοί που το φέρνουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο, και αυτά δεν συζητάει κανείς να τα φορολογήσει. Θα έπρεπε να μείνουμε στο λιγνίτι για να καταλάβουμε λίγο την πρότασή σας. Προφανώς, τι άλλο θέλετε να κάνουμε? Όλη η Ευρώπη φωνάζει ότι πρέπει να γυρίσουμε ένα λεπτό, το λιγνίτι. Ήρεμα να τα βάλουμε όλα σε ένα τραπέζι και να τα πούμε για να γίνει και κατανοητή η προσέγγιση σας και η άποψή σας. Για να τελειώσω όμως, αν μου επιτρέπετε να τελειώσω. Ξαναλέω λοιπόν, το πρώτο συμπέρασμα που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι όσο περιμένουμε μια κανονικότητα από ένα σύστημα το οποίο τσακίζει τις ζωές των εργαζόμενων για να θωρακίζει τα κέρδη των λίγων, δεν θα τη βρούμε ποτέ. Ποτέ δεν θα βρούμε δημοσιονομικό χώρο αν δεν φορολογήσουμε τα μεγάλα ξενοδοχεία, τους εφοπλιστές, τις μεγάλες βιομηχανίες που δεν τις φορολογεί κανένας. Το δεύτερο, αν θέλει κανείς να εντοπίσει το λόγο για τον οποίο υπάρχει τώρα το μεγάλο πρόβλημα, είναι αφενός η πράσινη μετάβαση, το πανάκριβο ρεύμα, η εμπορευματοποίηση του ρεύματος. Και κύριε Φάμελε, πώς αλλιώς περιμένετε ότι θα λειτουργήσει η αγορά ενέργειας? Ξέρετε κανέναν άλλο τρόπο? Αφού θέλετε αγορά ενέργειας απελευθερωμένη, πώς αλλιώς περιμένετε να λειτουργήσει, εκτός από τον τρόπο που στυλιτεύεται? Τώρα δεν υπάρχει άλλος τρόπος να λειτουργήσει η αγορά ενέργειας. Ο πληθωρισμός, ο οποίος έρχεται επειδή τυπώνεται χρήμα και επειδή ετοιμάζονται νέα πακέτα όπως το σχέδιο Marshall, θα φέρει ακόμα χειρότερο αποτέλεσμα. Άρα το γενικό συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι, όσο περιμένουμε ότι θα σωθούμε με ένα μαγικό τρόπο, με μια μαγική διαχείριση, δεν θα βρίσκουμε ποτέ αυτή τη σωτηρία. Θα πληρώνουν πρώτα με μνημόνια, πρώτα με τσακισμένους μισθούς, μετά με ένα πληθωρισμό και με μια ενεργειακή κρίση η οποία τσακίζει κόκαλα. Και για να δω στο διατάφτα, γιατί εμείς αν θέλετε δεν παραμένουμε μόνο, δεν επιμένουμε και δεν φωτίζουμε μόνο την ανάγκη αυτή τη στιγμή, γιατί οι δυνατότητες υπάρχουν, να περάσουμε σε έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο, να περάσουμε, αν θέλετε, να γυρίσουμε σελίδα ουσιαστική και να αποτινάξουμε το πραγματικό πρόβλημα που έχουν οι εργαζόμενοι και τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Και αυτό δεν είναι άλλο από την κυριαρχία και την εξουσία του κεφαλαίου, που, για το χατήρι του,
τσακίζουν τα δικαιώματά μας. Αλλά λέμε σήμερα, συγγνώμη για να τελειώσουμε αυτό, επειδή ρωτήσατε, σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη, ακριβώς επειδή ο χειμώνας που έρχεται είναι πάρα πολύ βαρύς. Και δεν θα μιλάμε μόνο για ενεργειακή, για πολύ ψηλό κόστος ενέργειας, αλλά ήδη μιλάμε για δελτία ενέργειας. Μιλάμε δηλαδή για την προοπτική ενός χειμώνα στο οποίο δεν θα έχουμε ρεύμα για να λειτουργήσουν τα καλοριφέρ και τα air condition. Μιλάμε για μια τέτοια κατάσταση που μπορεί να βιώσουμε. Τώρα λέμε ότι αυτή τη στιγμή μονόδρομος δεν μπορεί να είναι άλλος παρά να έρθουμε σε σύγκρουση με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιβόητη ρήτρα διοξιδίου του άνθρακα, για πλήρη επαναλειτουργία των λιγνητικών μονάδων κόντρα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι, αν θέλετε, μαζί να με. Να κάνουμε τις, διάλογο μαζί, και να υπάρχει σιγουρία. Παρακαλώ θερμά. Επιτρέψτε μου, μαζί λοιπόν, μαζί με την ανάγκη να μειωθούν άμεσα οι φόροι στα καύσιμα, μαζί με την ανάγκη τα εργατικά λαϊκά στρώματα να διασφαλιστεί χαμηλή τιμή για το ηλεκτρικό του ρεύμα, είναι μονόδρομος που μπορεί να ικανοποιήσει τα προβλήματα των εργαζόμενων. Λοιπόν, και όχι, δεν καταλάβατε τι είπα. Είπα ότι αφού δέχεστε το εμπόριο της ενέργειας, πρέπει να λουστείτε και το αποτέλεσμα. Όποιος θέλει λοιπόν την αγορά ενέργειας όπως θέλετε εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα λουστεί το αποτέλεσμα. Και όποιος προσπαθεί να βρει μια μαγική λύση δεν θα τη βρίσκει ποτέ. Αυτό λέω. Είναι μια θέση την οποία την αναπαράγουμε ως ΚΚΕ εδώ και 20 χρόνια. Όταν λέμε ότι η απολιγνητοποίηση και η εμπορευματοποίηση του ρεύματος θα οδηγήσει στο πανάκριβο ρεύμα, όπρο και γένετο. Ναι. Κύριε Λιονί, εσείς μπορεί να θέλετε το φθηνότερο ρεύμα να παράγεται με το να κόψουμε όλα τα δέντρα της χώρας και να τα καίμε και τότε θα είναι φθηνότερο. Αλλά δεν είναι μόνο. Κύριε Θοχάρη, σε όλη την Ευρώπη μιλάνε διάφορα για την ανάγκη του λιγνίτη. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Κοιτάξτε, θα παγώσουμε λοιπόν. Τέσσερις βασικές στρατηγικές επιλογές, αν θέλουμε να τις κωδικοποιήσουμε, σχετίζουμε το θέμα που συζητάμε τώρα, που είναι κοινές. Γιαννουδού, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ και το ΜΕΡΑ25, αν θέλετε, και αναφέρομαι στην ένταξη στο ΝΑΤΟ, αναφέρομαι στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδώ στο δικό μας τομέα σχετίζεται με την πράσινη ενέργεια, στο δημοσιονομικό χώρο. Οι επιλογές αυτές που είναι κοινές, είναι ο κοινός τόπος, είναι η βαθύτερη ουσία, είναι ο λόγος για τον οποίο, αν θέλετε, σήμερα αναγκαζόμαστε όχι να βιώσουμε την όμορφη πράσινη ενέργεια και την όμορφη ειρηνική Ευρώπη που μας υπόσχονταν από κοινού, αλλά να βιώσουμε ενεργειακή φτώχεια, τεράστια ακρίβεια για την οποία είναι συνυπεύθυνοι όλοι αυτοί που έχουν αυξήσει και τους φόρους. Και αναφέρομαι στον κύριο Φάμελο που έχει μια ιδιαίτερη, αν θέλετε, ευαισθησία για τα λαϊκά στρώματα, το ΦΠΑ όμως τον αύξησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και λέω ο λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ μείωσε την αντιπαράθεση. Την αντιπαράθεση, έχουμε ένα λεπτό. Μείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ το ΦΠΑ στην ενέργεια. Για να κλείσω λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση, λέω, εάν δεν κινηθούμε σε μια κατεύθυνση ρήξης και σύγκρουσης με αυτές τις επιλογές, με την επιλογή στήριξης των πολεμικών ενεργειών του ΝΑΤΟ που εκτινάσει την τιμή του φυσικού αερίου, με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τσακίζει μέσα στην ενεργειακή φτώχεια λόγω της απολιγνητοποίησης, λόγω της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας, αν δεν κινηθούμε σε μια λογική ρήξης και αμφισβήτησης και των δημοσιονομικών χώρων, οι εργαζόμενοι θα βρίσκονται συνεχώς από το κακό στο χειρότερο.